αφιερωμένη στο να είναι στο Παναγιώτη Φωτέα, πρώτο ερετόνο μάχη της Μεσσηνίας και σημαντικό διανοούμενο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η τελετή επίδοση του βραβείου δοκιμίου ελευθέρου στεγασμού και των υποτροφιών που είχε θεσπίσει για αριστούχους φοιτητές ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος εις μνήμη Παναγιώτη Φωτέα. Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη μας κύριο Νίκο για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Υπάρχει ασφαλώς ελπίδα όταν μετά από 25 χρόνια τόσο σημαντικοί άνθρωποι από την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή παρευρίσκονται σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση. Μετά από 25 χρόνια, η οποία είναι πνευματική εκδήλωση, εκδήλωση μνήμης και αναγνώριση σε έναν άνθρωπο που με το πνεύμα και το ίδιο προσέφερε πάρα πολλά. Κύριε εκπρόσωπε του Μάρτη, κύριε Πρέσβη, κύριε Ματά, αγαπητοί Αδέλη Φωτέα, Σωτήρη, μέλη της Επιτροπής, ο κύριο Αμπιωγάνος εδώ. Χαίρομαι για την παρουσία του κύριου Μελωνά, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας επαξίως στο Λουξεμβούργο, στο ελεκτρικό συνέδριο, είναι μέλος της Επιτροπής εδώ και πολλά χρόνια. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μιλιώνης, τι είπα. Μιλιώνης, συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε της Καπνοβιομηχανίας, με την τεράστια ευεργετική προσφορά να πω στο πνεύμα, στα γράμματα, στη ζωή του πολιτιστική. Κύριε Νίκα, δεν ακούμε. Άμα έχει πηγαίνει λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Είναι αποχωρά από τα μικρόφωνα σιγά σιγά. Λοιπόν, πέρασαν 25, δύο-τρεις κουβέντες θα πω, πέρασαν 25 χρόνια, πως ο Τέλης τότε ήταν 12 ετών, από την εκκρεμία αυτού του πολύ σημαντικού ανθρώπου. Το 1994 που ξεκινήσαμε, πολλοί από εμάς είναι στην έξοδο ή περίπου, τα πράγματα ήσαν εντελώς διαφορετικά. Το 1994 είχαμε μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση με πάρα πολλά προβλήματα. Το αντίστοιχο με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Θυμάμαι όταν πήγαμε στα πρώτα συμβούλια, εμείς τότε νέοι, είχαμε μια φλόγα και μια διάθεση αντιπαράθεσης και ο Φωτέας μας μίλαγε και τα θυμάμαι ακόμα και παραξενευόμαστε από τα λόγια του για τα κομματικά συρματοπλέγματα τα οποία μας έλεγε ότι υπηρετείτε εσείς και ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι εγώ που ήμουν μέσα στο πολιτικό σύστημα έχω να σας διηγηθώ πράγματα και θάματα, επομένως να απλώνετε την αγκαλιά σας και το πνεύμα σας και να κάνετε επιλογή ανθρώπων. Και ένας από τους ανθρώπους που αγαπούσε και τιμούσε ιδιαίτερος ήταν ο αείμνηστος και αυτός ο Χρήστος ο Μαλαπάνης. Ένα γεγονός το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν η συνεδρίαση η κρίσιμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τη θυμάται και ο Δημήτρης ο Καχαντάρης και ο Στάφης, ο Αναστασόπουλος που είναι εδώ και ο Χρήστος Αδαμόπουλος που είναι εκεί πίσω και ο Σπύρος ο Αδαμόπουλος και ο Καμπισίδης ο Γιάννης. Ήταν η συνεδρίαση του Συμβουλίου, η πρώτη συνεδρίαση που κάναμε για τα περιβαλλοντικά του Κώστα Ναυαρίνου και γενικότερα τη μεγάλη εκείνη επένδυση η οποία έγινε και άλλαξε την πορεία κυριολεκτικά τη Μεσσηνία. Μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση, όπου θυμάμαι όταν τη διακόψαμε, δύο ανθρώπους Ελένη αγκαλιασμένους μέσα στη βροχή, τον Φωτέα να παρακαλεί τον Μάρσε Δημήτρη, να παρακαλεί να μην φύγει, να μην εγκαταλείψει την Μεσσηνία, που δεν ήταν ποτέ στο μυαλό του καπετάνη. Αυτό. Και ήρθαν στη συνέχεια οι δύσκολες ώρες, οι πολύ δύσκολες ώρες, τις οποίες θυμόμαστε 25 χρόνια μετά. Θέλω να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι ο Φωτέας ήταν κυρίως πνευματικός άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος του πολιτισμού. Έφερε τον πολιτισμό στην πόλη μαζί με τον Δήμαρχο τον Μπένο και την ομάδα του. Ήταν από την πλευρά της νομαρχίας, η άλλη πλευρά.
και πάντα πίστευε ότι στην πολιτική μας ζωή οι πνευματικοί άνθρωποι και οι άνθρωποι του πολιτισμού πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Και αυτό είναι εξόχως σημαντικό. Ο Πλάτων είναι ο πρώτος που μίλησε για το συγκεκριμένο ζήτημα και ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Ο ηγέτης πρέπει να παραδειγματίσει με τη ζωή και με το έργο του και με τη δράση του, να καθοδηγεί, είναι με την ευρεία έννοια δάσκαλος της κοινωνίας, είναι ο θεμέλιος λίθος, ο κρίσιμος παράγοντας και αυτό ήταν ο Φωτέας. Γι' αυτό 25 χρόνια μετά τον θυμόμαστε, 25 χρόνια μετά ο τάφος του έχει κερί, θυμόμαστε έναν άνθρωπο γλυκό, ο οποίος αγαπούσε όλο τον κόσμο, κυρίως όμως αγαπούσε τους απλούς ανθρώπους, τους ξωμάχους, τους αγράμματους. Σε αυτούς τους ανθρώπους έβρισκε τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία τον βοηθούσαν να συγγράφει και να λειτουργεί ως πνευματικός άνθρωπος και ως άνθρωπος του πολιτισμού. Ας είναι αιωνία η μνήμη του, να τον θυμόμαστε, να τον τιμούμε. Για μας είναι πρώτα απ' όλα τιμή ένας άνθρωπος κυρίως πνευματικός αλλά και αυτοδιοικητικός και της πολιτικής ζωής, ο οποίος προσέφερε με τη στάση και με το έργο του πάρα πολλά στον τόπο. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Οι υποτροφίσεις μνήμη Παναγιώτη Φωτέα, τις οποίες θέσπισε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, δίδονται φέτος σε 6 φοιτητές νομικής σχολής, όπως σχετικά αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι την Επιτροπή Κρίσης Υποτροφιών Δωρεάς Οικογένειας Κωνσταντακόπουλου της μνήμη Παναγιώτη Φωτέα απαρτίζουν οι εξής: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και Πρόεδρος της Επιτροπής. Δημήτριος Πολίτης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Καλαμάτας. Νικόλαος Ζαχαριάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αναστασία Μιλίτση Νίκα, προϊσταμένη Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχείων Νομού Μεσσηνίας, εκπρόσωπος της χορηγού οικογενείας Κωνσταντακόπουλου. Σωτήρης Φωτέας, νομικός. Παρακαλείται ο κ. Σωτήρης Φωτέας να αναγνώσει τον πρακτικό της Επιτροπής. Αξιότιμη κυρία Καρέλια, κύριοι στρατηγοί, κύριοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, κυρίες και κύριοι, κύριοι Παναγιώτη Φωτέα. Εκ μέρους της οικογένειάς του θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την απόψινή παρουσία σας, αλλά και για τη διαχρονική τιμή στη μνήμη του. 25 χρόνια μετά το θάνατό του, δεν είναι αυτονόητη αυτή η ανιδιοτελής ανάμνηση της πνευματικής και αυτοδιοικητικής παρακαταθήκης του και για εμάς τους οικείους του, αναμφίβολα λιένει την αίσθηση της απουσίας του. Ακόμη μεγαλύτερη είναι όμως η ικανοποίηση και η συγκίνησή μας από τη σύνδεση αυτής της ανάμνησης με δύο ενεργούς θεσμούς του πνεύματος στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Αφενός το Πανελλήνιο Βραβείο για το Προκύπιο Ελεύθερου Στοχασμού, που κινείται από Επιτροπή Διακεκριμένων Μελών στο Πρώτο Γραμμάτων και των Επιστημών, και αφετέρου τις υποτροφίες νομικών επιστημών από την χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο οποίο και θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη. Και οι δύο αυτές συνθήκες, με διαφορετική αφετηρία και κλιμακώση, τοποθετούν τη Μεσσηνία στο επίκεντρο μιας διαρκούς πνευματικής παραγωγής στη δημόσια σφαίρα. Ανεξαρτήτως όμως αυτής της θεσμικής διάστασης, οφείλω σήμερα στη λήξη της τρέχουσας θητείας, αλλά και της μεγάλης αυτοδιοικητικής του διαδρομής, χωριστές ευχαριστήρες στην Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά στον κύριο Περιφερειάρχη, που είχε τη διαρκή οργανωτική μέρημνα αυτού του θεσμού από τα χρόνια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της δημαρχιακής του θητείας. Η βιωματική ανάμνηση εκείνων των πρώτων ετών της θεμελίωσης της αιρετής δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης στην Μεσσηνία θα είναι πάντοτε στο μυαλό και στην καρδιά μας, το ίδιο και όλοι οι συνεργάτες και οι φίλοι του Παναγιώτη Φωτέα που διατήρησαν την μνήμη του στο πέρασμα των ετών. Ένας από αυτούς είναι αναμφίβολα και ο αείμνηστος, ο σπουδαίος καπετάν Βασίλης, που επισφράγησε τη φιλία τους με την ιδέα μιας έμπρακτης ευεργετικής συμβολής στο μέλλον των νέων ανθρώπων του τόπου. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε και αυτόν με αγάπη και ευγνωμονούμε σήμερα τους συνεχιστές του για την συνέχιση αυτής της ανιδιοτελούς προσφυγάς του. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις επιτρέψτε μου να προχωρήσω την ανάγνωση του πρακτικού κρίσης της Επιτροπής για την χορήγηση των υποτροφιών.
Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουλίου του 2023, στην Καλαμάτα, σε αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η Επιτροπή Κρίσης Υποτροφιών στην Εθνική Παναγιώτη Φωτέα, με αντικείμενο αφενός την επιλογή των δικτυούχων για το έτος εισαγωγής 2022 και αφετέρου την απόφαση για τη συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας αναφορικά με τους δικτυούχους προηγούμενων ετών. Η κρίση της Επιτροπής επικυρώθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 5 Ιουλίου του 2023. Κατόπιν αξιολόγησης πρόσθετων σε σχέση με τα ήδη καταπεθέντα από τους υποψηφίους συμπληρωματικών και διευθυντικών στοιχείων. Παρόντα ήταν τα μέλη της Επιτροπής, Τσουκαλάς Ανδρέας από την Περιφερειά της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ως πρόεδρος της Επιτροπής, Πολίτης Δημήτριος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Καλαμάτας, Μιλίτση Νίκα Αναστασία, προϊστομένη Γενικών Αρχείων του Κράτους ως εκπρόσωπος της Χορηγού Γεωργίνας Κωνστατακόπουλου και Φωτιάς ο Δημήτριος Νομικός. Πρώην Εκκλησία Διατάξεω, η Επιτροπή επανέλαβε την ευγνωμοσύνη τη στην χορηγό οικογένεια του Έλληνου στον Επέτα Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και του Φερόνιμου Ιδρύματο για την έμπρακτη ηθική και ηθική αρρωγή του θεσμού, ο οποίο υπηρετεί το μακρόπνο όραμα του Δωρητή και την ευσύνη για την τοπική κοινωνία. Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη αμαρτία κατά του όρου τη προκήρυξη, η Επιτροπή συνήθω στη συζήτηση των θεμάτων τη ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο. Επιλογή δικαιούχου υποτροφία για το έτος εισαγωγή 2022. Η Επιτροπή έλαβε γνώση των υποψηφίων που τη καταθέθηκαν σύμφωνα με του όρου τη προκήρυξη για του εισαχθέντε σε ανώτατε σχολέ στη λήξη του σχολικού έτου 2021-2022. Μόνο ότι δεσμευόμενοι πλήρω από το εισοδηματικό περιπτήριο, χωρί να διαθέτει διακριτική ευκαιρία να το παρακάμψει, η Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να εξάρει το υψηλότατο επίπεδο όλων των εξαιρέτων υποψηφιότητων και να καταστήσει σαφέ ότι η κλίση τη συνιστά επιλογή μεταξύ ισοδύναμων περιπτώσεων ακαδημαϊκή αριστεία εντός του πλαισίου που δεσμεύει, αλλά και τη συνεκτίμηση κοινωνικών κριτηρίων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να καταστήσει δικαιούχους της υποτροφίας από κοινού και κατ' ισομοιρία, με ισοκατανομή του όποιου σχετικού κονδυλίου ήθελε διατηρηθεί από το χορηγό για το οικείο έτος εισαγωγής, αφενός τον κύριο Νικόλα Μπελά του Νεκταρίου, νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αδρεστή βαθμολογία 76,2 και βαθμό πληθυσμού 19,9, και αφετέρου την κυρία Μαρίνα Καραλέκα του Αθανασίου, νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αθρηστική βαθμολογία 74,6 και βαθμό παρατηρητήριο 19,2. Θερμά συγχαρητήρια στους εκλεγμένους. Θέμα δεύτερο. Συνέχιση καταβολής του ποσού σε δικαιούχους προγενέστερων ετών. Η Επιτροπή, αφού έλαβε γνώση των επιδόσεων αναφορικά με το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των δικαιούχων της υποτροφίας για το έτος εισαγωγής 2018 κυρίου Πολυζώη Σταθόπουλου, για το έτος εισαγωγής 2019 κυρίας Ιωάννας Ψαντώπη, για το έτος εισαγωγής 2020 κυρίου Νικολάου Σταθόπουλου, και για το έτος εισαγωγής 2021 κυρίας Μαρίας Αλεξοπούλου. Όπως οι δηλώσεις αυτές προέρχονταν από τα πιστοποιητικά του χορηγού Γενικής Σχολείας Φοιτητικής, διαπίστωσε ομαλή ροή της φοιτητικής και ικανοποιητική βαθμολογία για τους εισαγωγούς. Ως εκ τούτου, αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας για την προηγούμενη περίοδο προς τους εισαγωγούς, σύμφωνα με την αρχική κατανομή των κονδυλίων κάθε έτους. Καλαμάτα 3 Ιουλίου 2023, με επικύρωση μετά την κλήρωση των συμπληρωματικών στοιχείων στις 5 Ιουλίου 2023, τα μέλη της Επιτροπής. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους δικαιούχους για την πρόοδο τους. Όπως προείπα, η καθιέρωση αυτών των υποτροφιών υπήρξε στο πέρασμα των ετών μια συνθήκη η οποία συνδέει βιωματικά τα διακριτά οράματα δύο ανθρώπων για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, που εκκίνησαν μεν διαφορετικά, αλλά συνδυάστηκαν στην πορεία αρμονικά. Αφενός, μια δημόσια σφαίρα που τροφοδοτεί πνευματικά την κοινωνία των πολιτών και εγγυάται έτσι την αναπτυξιακή προοπτική της, και αφετέρου μια ιδιωτική πρωτοβουλία που επιστρέφει με ήθος και ανιδιοτέλεια την αγάπη που έλαβε σε έναν τόπο. Αυτά νομίζω ότι συμφέρουν μια Μεσσηνία με πνευματικό πρόσωπο και ανοιχτούς ορίζοντες και στην Ελλάδα αλλά και στην Οικουμένη, και έτσι ευελπιστώ και θέλω να ελπίζω ότι θα θυμόμαστε πάντα τον Παναγιώτη Φωτέα και τον Έλληνα στο Καπιτάν Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, πατήρ Φίλιππος Καμαριάς, να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στον Πολυζώη Σταθόπουλο με έτος εισαγωγής 2018.
Παρακαλείται ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Περικλής Μαντάς να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στην κυρία Ιωάννα Κουτσαντώνη μέτος εισαγωγής 2019. Παρακαλείται ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Περιφερειακής Ένωσης Μεσσηνίας κ. Τσουκαλάς να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Σταθόπουλο μέτος εισαγωγής 2020. Παρακαλείται ο αναπληρωτής Δημάρχου Καλαμάτας κ. Μαρινάκης να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στην κυρία Μαρία Αλεξοπούλου μέτους εισαγωγής 2021. Παρακαλείται η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου κυρία Νατάσα Γλαράκη να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στην κυρία Μαρίνα Καραλέκα μέτρους εισαγωγής 2022. Παρακαλείται ο κύριος Νικόλαος Μιλιώνης, μέλος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιπρόεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, να επιδώσει την επιταγή υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στον κύριο Νικόλα Ομελά μέτρος εισαγωγής 2022. Το συνολικό ποσό υποστήριξης των σπουδών των φοιτητών με εξαιρετική επίδοση ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό χορηγεί η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου μέσω του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την οποία ευχαριστούμε θερμά. Ακολουθεί η τελετή επίδοση του βραβείου δοκιμίου ελεύθερου σοφασμού της Μίμης Παναγιώτη Φωτέα για το 2022, το οποίο λαμβάνει ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Γεννηματάς για το βιβλίο του με τίτλο «Ακόμη και με δανεικό στυλό γράφεται ιστορία». Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Απονομής Βραβείου Δοκιμίου Ελεύθερου Στοχασμού της Μίμης Παναγιώτη Φωτέα είναι τα εξής. Χρύσα Μαλτέζου, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος της Επιτροπής. Σοφία Καπετανάκη, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Νικόλαος Μιλιώνης, μέλος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιπρόεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Γεώργιος Ονδιωμένος, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Ονδιωμένος, εκ μέρους της Επιτροπής, να αναγνώσει το πρακτικό. Για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός σπουδαίου βηματικού ανθρώπου και πολιτικού ανδρός, Παναγιώτη Φωτέα. Νιώθω την ανάγκη, ωστόσο, να πω κάτι, διευκρινίζοντας ότι βρίσκομαι με αφόρτους πόνους σήμερα το βράδυ κοντά σας, για χάρη ενός ανθρώπου, ο οποίος αποτέλεσε το συνεχτικό κρίκο μεταξύ Παναγιώτη Φωτέα και όλων εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Και αυτός διαχρονικά ήταν ο Παναγιώτης Λίκας. Θέλω να πω δηλαδή, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι χωρίς την παρουσία τη δική σου, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είμαι βέβαιος εάν αυτό το βραβείο το οποίο έχουν λάβει τόσοι και τόσοι σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι στο πέρασμα τόσο χρόνο θα είχε υλοποιηθεί και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ένας τέτοιος θεσμός να συνεχίσει να υφίσταται και στο μέλλον. Υπ' αυτήν την έννοια, να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια από καρδιάς
για τη συνεδρία της Επιτροπής και για το συγκεκριμένο βιβλίο. Αντί να διαβάσει το πρακτικό, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί να παραλάβει ο ενδυμόμενος οποτεδήποτε το θελήσει. Η συνεδρία της Επιτροπής ήταν όπως κάθε φορά άψογη και συζητήθηκαν μια σειρά από πολύ αξιόλογα βιβλία. Είχαμε φέτος να συζητήσουμε πάνω από 30 βιβλία, τα οποία εμπίπτουν στον χώρο ευρύτερα του διακοιμίου. Ωστόσο, αυτό που έκανε εντύπωση και ξεχώρισε για όλους μας ήταν το βιβλίο του πρέσβη επιτιμή, κύριε Γεννηματά, το οποίο, όπως ακούσατε προηγουμένως, έχει ένα χαρακτηριστικό τίτλο. Η ιστορία γράφεται και με δανεικό στυλό. Είναι παράδοση στα ελληνικά γράμματα να συνδυάζεται ο τύπος διπλωμάτη ή συγγραφέα και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κ. Γεννηματάς, διότι γνωρίζει ότι στο παρελθόν σπουδαίοι διπλωμάτες τίμησαν τα ελληνικά γράμματα και έγραψαν μεγάλη ιστορία και στον χώρο της διπλωματίας και στον χώρο της λογοτεχνίας. Προεξάρτητος βέβαια του μεγάλου βιώνου ψηφέρει. Το βιβλίο αυτό έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, ότι είναι γραμμένο όχι τόσο με τον όσο με την καρδιά του, από έναν άνθρωπο ο οποίος δίνησε μια 40χρονη διαδρομή στο διπλωματικό σώμα και φαίνεται ότι σε όλο αυτό το διάβα της μεγάλης αυτής διαδρομής δεν λησμόνησε ποτέ, σίγουρα με κρατά σημειώσεις για ό,τι συνέβαινε γύρω του, σημειώσεις αναλυτικές, τις οποίες όμως ως καλός διπλωμάτης δεν πρόκειται να τις μεταφέρει στο βιβλίο ακριβώς με τον τρόπο που συνέβησαν. Γιατί έχοντας υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα και στη Μέση Ανατολή και στην Ισπανία και στο Βέλγιο και στην Τουρκία, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί είναι πολύ δύσκολο για λόγους εθνικού συμφέροντος να μεταφερθούν όπως ακριβώς συνέβησαν. Κι όμως, ο κύριος Γεννηματάς καταφέρνει να μας δώσει σημεία κέρια αυτής της διαδρομής από τότε που ξεκίνησε έως τότε, ως το σημείο που συνταξιοδοτήθηκε, που αφιπηρέτησε, με έναν τρόπο λεπτό που αφήνει να διαφανεί και αυτό το οποίο θα ήθελε να γράψει ό,τι να γράψει. Μαθαίνουμε από αυτό το βιβλίο πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για το προσκήνιο, αλλά κυρίως για το παρασκήνιο πραγμάτων που συμβαίνουν. Και είναι κρίσιμο αυτές τις μαρτυρίες να τις έχουμε από πρώτο χέρι από έναν άνθρωπο που τις έζησε εκ των έσω και που τις έζησε με θάρρος, με παρησία και με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώσαμε ως μέλη της Επιτροπής, κύριε Πρέσβη, διαβάζοντας το βιβλίο σας, με έναν τρόπο γραμμένο, όχι ξηρό, σαν το έγραφε ένας, ας το πούμε, ιστορικός που θέλει να καταγράψει με ακρίβεια τα γεγονότα, αλλά όπως είπα προηγουμένως, γραμμένο με νου αλλά και με καρδιά. Υπ' αυτή την έννοια η Επιτροπή δεν είχε κανένα πρόβλημα, κανένα δισταγμό να οδηγηθεί στην τελική της απόφαση και να βραβεύσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Φυσικά, όπως είπα, στην πορεία αυτής της συζήτησης συζητήθηκαν και άλλα βιβλία, τα οποία ήταν επίσης άξιο λόγο. Ωστόσο, μέσα από το βραβείο αυτό και το συγκεκριμένο βιβλίο που βραβεύεται σήμερα, νομίζω ότι περιποιείται τιμή στον κύριο Γεννηματά, αλλά και ευρύτερα στην πόλη της Καλαμάτας, που μέσα από αυτό το βραβείο πολλές φορές είχε την δυνατότητα να βραβεύσει σημαντικές προσωπικότητες του πνευματικού, πολιτικού και ευρύτερα πολιτιστικού μαθήματος.
Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να συγχαρώ από βάθος καρδίας τον Ελευθέρα και όπως είπα και ξεκινώντας, να ευχηθώ ο θεσμός αυτός να συνεχίσει να υφίσταται και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει το Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας να επιδώσει το βραβείο και την επιταγή στον καθευθέντα κύριο Γεννηματά Γεώργιο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αν και υπερβολικά. Το κύριο Γεννηματά, τον πρέσβη, εγώ τον γνώρισα πηγαίνοντας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και μου έκανε εντύπωση η καλοσύνη του, η ευγένειά του, η ενημέρωσή του, η αγάπη του για τον τόπο μας. Ήταν δίπλα στήριγμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ένας άλλος μεγάλος άνδρας, πνευματικός άνθρωπος, που τίμησε τη Μεσσηνία, τίμησε τον τόπο μας, με το έργο του, με την προσφορά του, και υπενθυμίζω ότι σε κάθε εκδήλωση ήταν πάντα εδώ για να προβάλλεται ο τόπος μας. Να προβάλλεται η Μεσσηνία. Κατάγεται από τη μεγάλη οικογένεια των Γεννηματάτων, που μας έχει δώσει σπουδαίους στρατιωτικούς, νομικούς, ανθρώπους του πνεύματος, πολιτικούς, αναφέρομαι στο Γιώργο τον Γεννηματά, αγαπά τη Μάνη, ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε το διπλωματικό σώμα για 40 χρόνια, υπηρέτησε κυρίως στην Ευρώπη, Πορτογαλία, ο Γιώργος προηγουμένως, ο οποίος αντιλωμένος, αλλά και στη Συρία και στην Τουρκία, υπενθυμίσω, 70, 80, 90, ο Φράνκος στην Ισπανία, ο Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, ο Μιτεράν ανεβαίνει στη Γαλλία, βήματα δειλά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεγάλα γεγονότα στη Σοβιετική Ένωση, ο Γκορμπατσόφ υπογράφει στο Παρίσι την ισορροπία ΝΑΤΟ και Συμφώνου Βαρσαβίας με ένα δανεικό στυλό. Δεν είχε ζήτησει ένα στυλό. Γι' αυτό είναι και ο τίτλος του έργου και με δανεικό στυλό γράφεται η ιστορία. Στον Γκορμπατσόφ αναφέρεται και βεβαίως ακολούθησαν τα γεγονότα του Βερολίνου, η πτώση του τύπου του Βερολίνου και δυστυχώς οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν με την πτώση του τύπου του Βερολίνου δεν τηρήθηκαν στη συνέχεια. Πρέπει στην Τουρκία, έζησε τα μεγάλα γεγονότα από πάρα πολύ κοντά και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή τη συνεχή διαμάχη με αυτόν τον δύσκολο γείτονα που έχουμε και μας έδωσε ένα βιβλίο το οποίο αξίζει πράγματι να το διαβάσει. Η Επιτροπή συνεδρίασε για πολλή ώρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Σύμβουλο στα πολιτιστικά ζητήματα, τον Πέτρο τον Σαραντάκη. Είναι συγγραφέας, είναι εδώ δίπλα, είναι δίπλα μου κάθε μέρα και με βοηθάει σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό η αξιολόγηση, τι είναι πολιτιστικό και τι δεν είναι. Νομίζω κατ' αξίαν και με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής δόθηκε στο βραβείο σε δύο Γεννηματά και θυμηθείτε στα 25 χρόνια εδώ πόσο σημαντικοί άνθρωποι δεν έχουν περάσει από την Καλαμάτα, οι οποίοι και βραβεύτηκαν. Λοιπόν, να δώσουμε και το βραβείο. Κύριε Δευτεριάρχα, κύριε Αντιπρεσβεύτερα, κύριε Βουλευτάκη, αξιότιμα μέλη της οικογένειας Φωτέα, κυρία Φωτέα και του Σωτήρη Φωτέα, εκπρόσωποι των τοπικών δημοτικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας όλων εδώ. Βλέπω ανάμεσά σας παλιούς φίλους, φίλους που ήρθαν από πολύ μακριά για να τιμήσουν, απόψε να μας τιμήσουν από την εκδήλωση, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και όλους εσάς, την κυρία Καρέντα και όλους εσάς, και σας ευχαριστώ πραγματικά από βάθος καρδίας για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πυρομένο, για τα εξαιρετικά κολακευτικά και γενναιόδωρα σχόλιά τους. Ίσως είχατε πολύ, αλλά δεν πάνε να σας ευχαριστώ.
Είναι νομίζω προφανείς οι λόγοι για τους οποίους αισθάνομαι μεγάλη τιμή και συγκίνηση για την απονομή του βραβείου αυτού που αποτελεί συγχρόνως και μια διαχρονική απόδειξη τιμής, συγκατάθεση μου μάλλον για δύο ανθρώπους που με το σπουδαίο τους έργο τίμησαν τον τόπο και την πατρίδα τους. Τον Τάκη Φωτέρα, το βραβείο αυτό είναι το όνομά του, έφερε τον πολιτισμό σε αυτή την πόλη, έναν ευπατρίδη, πνευματικό άνθρωπο, διανοούμενο μεγάλης εμβέλειας, ακέραιο πολιτικό που τίμησε τις θέσεις όπου υπηρέτησε. Πολύ σωστά ο Λούς Περιφερειάρχης είπε ότι το κατήρι στον τάφο του εξακολουθεί να καίει και θα καίει συμβολίζοντας το φως του πολιτισμού που έφερε σε αυτή την πόλη του Τάκης Φωτέρας. Και επίσης τον καθηγητά Βασίλη Κωνσταντακόπουλο που είχε το όραμα να αναδείξει την ελεύθερη αρχηγή, σημαντικό προορισμό στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Δεν σας κρύβω όμως και ένα άλλο πρόσθετο λόγο για τον οποίο αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση. Δεν ξεχνώ ποτέ τον τόπο της καταγωγής της οικογένειάς μας, που κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τουλάχιστον συνδέεται με τη γη της Βασιλιακής Μάνης. Όλοι μας, από διηγήσεις και διάφορα ακούσματα, συντηρούμε στη μνήμη μας μια αόριστη, απροσδιόριστη νοσταλγία για κάποιο τόπο καταγωγής που σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και στάθηκα κάπως αμήχανα όταν προετών για πρώτη φορά επισκέφθηκα στον τόπο της καταγωγής μου και στις θαλάμες με πλησίασε μία μαυροφορεμένη, ηλικιωμένη γυναίκα, προχωρημένης ηλικίας αρκετά, που πρώτη φορά συναντούσα και η οποία με ένα πολύ στοργικό τόνο μου μίλησε για τον πατέρα μου, τον οποίο ποτέ δεν είχε συναντήσει. Όπως επίσης και μια μέλη της οικογένειάς μου που ποτέ και αυτά δεν είχε ποτέ συναντήσει και μου μίλησε για όλη τους την διανομή για αυτή την ημέρα. Και τότε πραγματικά συνειδητοποίησα ότι οι ρίζες μου είναι σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα μιλήσω για το βιβλίο που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης, που είσαι αδειωμένος με τα σχόλια αυτά τα πολεμιστικά και τον οποίο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σταθώ όμως σε δύο σημεία επειδή επικαλέστηκε ο κύριος Περιφερειάρχης. Γιατί αποφάσισα να γράψω το βιβλίο. Ήτανε Χριστούγεννα του 1991, υπηρετούσα στη Μόσχα και περπατούσα στην κόκκινη πλατεία μαζί με τα τρία παιδιά μου. Και ξαφνικά στις 19:30, στις 7:30 το βράδυ, επειδή σκοτεινιάσει, βλέπω να υποστέλλεται η Σοβιετική σημαία και να, αναρτάται στη θέση της αμέσως μετά η Ρωσική σημαία. Την ίδια στιγμή ήταν που ο Γκορμπατσέφ παρέδιδε την εξουσία και τους πυρηνικούς πόλεμους βέβαια της Σοβιετικής Ένωσης στον αντικαταστάτη του, τον πρόεδρο της Ρωσίας, Μπόρις Γέλτσιν, και την επομένη διεγείρετο η Σοβιετική Ένωση. Την υποστολή της Σοβιετικής σημαίας το Δεκέμβριο εκείνο έκλεισε με την υποστολή της σημαίας εκείνης έκλεισε ένα σημαντικό ιστορικό κύκλο που είχε αρχίσει τον Νοέμβριο του 2017 όταν το κανόνι του καταναλωτικού Ορόρα έδωσε το σύνθημα για την κατάληψη των χειμερινών ανακτώρων στην Αγία Πετρούπολη που σήμανε και το τέλος την έναρξη πάνω της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ήταν δύσκολο λόγω της μικρής σου ηλικίας, τα παιδιά που ήταν τότε 2-4-6 ετών, ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσω το συμβολισμό της στιγμής εκείνης. Περιορίστηκα να τους παροτρύνω να αποτυπώσουν απλά στη μνήμη τους τη σκηνή. Πολύ δε αργότερα, όταν ανέσυγα στη μνήμη τους την αλυσμόνη για εκείνη τη στιγμή, συνειδητοποίησαν την ιστορική στιγμή που είχαν ζήσει. Και έτσι αποφάσισα να καταγράψω σε ένα τυπολικό μνήμης εντυπώσεις, βιωματικές εμπειρίες από την καριέρα μου που τα παιδιά μου είχαν ζήσει, ναι, αλλά δεν είχαν αγωνιώσει. Θα αποτελούσε εξάλλου και ένα τεκμήριο μνήμης για όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να γίνουν κοινωνοί των σχετικών εμπειριών που σημάδεψαν μια συγκεκριμένη εποχή. Ο τίτλος του βιβλίου, επειδή αναφερθήκατε κύριε Περιφερειάρχη, πολλοί παραξενεύτηκαν με τον τίτλο και μάλιστα με προέκυψαν εγκαίρως να τον αλλάξω. Ένα πρόσωπο με απέτρεψε στο οποίο οφείλω να ομολογήσω, οφείλεται του πατώντα τον τίτλο και αυτό το πρόσωπο ήταν σύζυγό μου. Γιατί όμως επέλεξα αυτόν τον τίτλο, ο τίτλος βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο ευχαριστήκα τον κύριο Περιφερειάρχη. Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, όταν πλέον η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων είχε ήδη αρχίσει. Στο Παρίσι, όπου υπηρετούσα τότε, τον Νοέμβριο του 1990, 34 κράτη μεταξύ των οποίων η Αμερική και η Ρωσία υπέγραψαν τη γνωστή Κάρτα των Παρισίων,
για μια νέα Ευρώπη που επισημοποίησε τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου. Στα περιθώρια αυτής της συνόδου υπεγράφει από τα τότε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και του Σερβίου και του Συμφώνου Βασοβίας η συνθήκη για τον περιορισμό των σημαντικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη. Θεωρήθηκε ένα κοσμοϊστορικό για την εποχή γεγονός. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι ορισμένοι από τους υπογράψαντες, ηγέτες, οι σημαντικότεροι ίσως συνθήκη από το συνέδριο της Βιέννης του 1815, είχαν ξεχάσει το στυλό τους. Και μου έκανε εντύπωση ο Κορμπατσέφ ένα αγωνίως έψαχνε ένα στυλό για να υπογράψει. Ο Δε Σεμπαρνάτζε, τότε υπουργός εξωτερικών, καθόταν δίπλα του, και αυτός έψαχνε ένα αγωνίως να βρει ένα στυλό να υπογράψει. Και όχι μόνο αυτό, και άλλοι ηγέτες. Και έτσι φαντάστηκα ότι ο τίτλος του βιβλίου θα ήταν ο πλέον δεδομένος μετά την εμπειρία αυτή της ζωής. Το βιβλίο αποτελεί μια πολυεπίπεδη διήγηση, ένα διπορικό μνήμης με βάση τις εμπειρίες που αποκόμισα από τα 40 χρόνια της εργοδρομίας μου. Δεν αποτελεί αυτοβιογραφία. Προσπάθησα να παρουσιάσω μακριά από σημαντικά κλισέ και στερεότυπα άγνωστες πτυχές της σύγχρονης ιστορίας και τον τρόπο που συμπλέκονται με την πολιτική και την διπλωματία, έτσι ώστε απομυθοποιούν πολλές φορές καταστάσεις και πρόσωπα πρωταγωνιστές της διεθνούς κοινής. Το βιβλίο αρχίζει από την διαγωνιστική μας διαδικασία για να μπούμε στο διπλωματικό κλάδο. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, ίσως από τις πιο δύσκολες στην Ελλάδα. Δεν θα αναφερθώ στη δικιά μου περίπτωση, στην εμπειρία μου με τις εισαγωγικές εξετάσεις, όχι για λόγους υποκριτικής ενότητας, αλλά νομίζω πιο γλαφυρά από όλους τα παρουσιάζει ο αείμνηστος πρέσβης, ακαδημαϊκός και αυτός, Άγγελος Λάχος, ένας πολύ μορφωμένος και καταξιωμένος διπλωμάτης και άνθρωπος. Αναφέρει λοιπόν ο Λάχος κάτι πολύ αστείο, ότι στις εισαγωγικές εξετάσεις ο ιεροεξεταστής του, γιατί πραγματικά ήταν ιεροεξεταστής αυτός, ένας από τους σταυρούς τότε της διπλωματικής υπηρεσίας, τον ρώτησε μια πιθανή ερώτηση. Πόσες φορές χαμογέλασε στη ζωή του ο στρατάρχης Μόρφη. Ο αδερφής τότε και το ψήφιος τα έχασε. Πόσες φορές γέλασε στη ζωή του ο στρατάρχης Μόρφη. Και έπειτος πληροφορήθηκε από τον εξεταστή του ότι ο στρατάρχης Μόρφη γέλασε δύο φορές στη ζωή του. Τη μία φορά νίκησε πρόσι τον Απολέοντα τον Τρίτο στη μάχη του Σεντάν και τη δεύτερη όταν έμαθε ότι πέθανε η πεθερά του. Ο ίδιος ο Λάχος, εμένα που το είχε ξαναγνωρίσει παλιά, που ήταν πληθυσμένος, όπως το ομολόγησε ο ίδιος, στη σκέψη τι άνθρωπος ήταν αυτή η πεθαρά τη μόνη. Η τυχόν παρουσία πεθαρών στην αίθουσα δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση πεθαρά στην αίθουσα. Και κλείνω τώρα με την ερώτηση που εύκολα μπορεί να υποβάλει κάποιος. Ο διπλωμάτης μέχρι ποιου σημείου αποκαλύπτει ή πρέπει να κρύβει την αλήθεια. Δεν κατέχουμε πολύ από την εποχή του Καβούρ. Ο πρωτεργάτης της Ιταλικής Ενοποίησης, ο ευθύνης Κόμις Καβούρ, είχε ανακαλύψει την τέχνη να εξαπατά τους διπλωμάτες και τους ηγεμόνες τους. Χρησιμοποιούσε την γλώσσα της αλήθεια και έτσι κανείς δεν το πίστευε. Εφαρμόζοντας λοιπόν την τακτική αυτή του Καβούρ, μπορούμε να πούμε ότι ένας από τους τρόπους να παρακλανήσει ένας διπλωμάτης είναι να πει την αλήθεια. Γιατί κανείς δεν το πιστέψει. Η αποτύπωση της αλήθειας όμως πιστέψουμε είναι πολλές φορές βασανιστική για ένα κρατικό λειτουργό. Γιατί πρέπει να επιβάλλει στον εαυτό του ένα έτος λογοπαιξίας και να αποφεύγει την κοινωνιολόγηση ζητημάτων που μπορούν να λάβουν τα εθνικά συμφέροντα. Συγχρόνως όμως δεν πρέπει να αποκρύπτει την αλήθεια ούτε να λιώνει την ουσία του γεγονότου. Η επιβαλλόμενη αναζήτηση της μέσου ομού που δεν θα λιώνει την ιστορική επίγνωση καθίσταται και αυτή πολλές φορές εξίσου βασανιστική. Και στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέσω ότι ο συγγραφέας πρέπει να αντιστέκεται στο θεσμικό πειρασμό, ας μου επιτραπεί λέξη, της αυτοειδοποίησης, ειδικά μετά το τέλος της όποιας επαγγελματικής σχέσης ή ιδιότητας κανείς. Προσπάθησα λοιπόν να προσαρμόσω κατάλληλα το περιεχόμενο του βιβλίου βάσει των παραπάνω, όλοι μάλιστα να ανατρέξω σε προσωπικά αρχεία, που άλλωστε δεν κράτησα ποτέ. Αν το πέτυχα ή όχι, αυτό το αφήνω στην κρίση των αρμόσεων. Σας ευχαριστώ πολύ.